Ο νέος Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλτ Τούς, κορκίστηκε την Δετάρτη 13 Δεκεμβρίου ενώπιον του Προέδρου της χώρας. Έπειτα από χρόνια διενέξεων ανάμεσα στη Βαρσοβία και τις Βρυξέλλες, υπό την προηγούμενη κυβέρνηση με επικεφαλή στο κόμμα νόμου και δικαιοσύνης, η ανάδειξη στην Πρωθυπουργία του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τούσκ έχει αυξήσει τις ελπίδες για ομαλότερες σχέσεις με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καγκελάριο τη Γερμανία, Όλαφ Σόλτ, χαιρέτησε την έλευση στην εξουσία του Τούσκ, στον οποίο βλέπει έναν Πρωθυπουργό ο οποίο θέλει να επαναφέρει την Πολωνία στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο Γερμανό ηγέτη έγραψε στο X Ο Ντόναλτ Τούσκ θέλει να επαναφέρει την Πολωνία στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ εκεί είναι η θέση τη. Θα προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γερμανοπολωνικέ σχέσει χέρι-χέρι με την Πολωνία. Σημειώνεται ότι ο Τούσκ στην ομιλία του την 3η 12 Δεκεμβρίου στο Κοινοβούλιο υποσχέθηκε ότι θα εξασφαλίσει δισεκατομμύρια ευρώ για την Πολωνία, τα οποία έχουν παγώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία ανησυχιών για το κράτο δικαίου στη χώρα. Εν τούτη, στο έργο του αναμένεται ότι θα περιπλακεί από δικαστέ οι οποίοι έχουν διοριστεί στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έκανε το κόμμα νόμου και δικαιοσύνη και οι οποίε, σύμφωνα με επικριτέ, υπονομεύουν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων καθώ και από το δικαίωμα άσκηση ΒΕΤΟ που έχει ο πρόεδρο Αντρέι Ντούντα, ένα σύμμαχο του κόμματο Νόμου και Δικαιοσύνη. Ο Τούσκ, καθώ αναχωρούσε για την τελετή τη ορκομοσία στο προεδρικό μέγαρο, είπε στου δημοσιογράφου: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζω ότι έχουμε κοινού στόχου, ακόμη και αν έχουμε διαφορετικού δρόμου και εμπειρίε. Ουδή αμφιβάλλει ότι οφείλουμε να υπηρετήσουμε την Πολωνία. Σημειώνεται τέλο ότι ο Τούσκ αναμένεται να ταξιδέψει στι Βρυξέλλε για τη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πραγματοποιηθεί την 5η 14 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου. Πέρα από την προσπάθειά του για την αποδέσμευση κεφαλαίων για την Πολωνία, ο Τούσκ θα υποστηρίξει επίση τον στόχο τη Ουκρανία να ενταχθεί τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.